τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά την κυρία Δέσποινα Μυραράκη, η οποία χθες βγήκε και μας είπε ότι λιποθύμησε, πάτησε το πόδι κατά λάθος και έπεσε στο μπροστά αυτοκίνητο και ήταν δύο μέρες με καρούμπαλο στο νοσοκομείο. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα της Άριας που μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και περιμένουμε να μας το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει η κυρία Μυραράκη. Η πηγή είναι το Newsit και είναι το ρεπορτάζ της Άριας, ότι μετά από μία παράβαση που έκανε, θα μας τα πει η Άρια, πριν από μερικές ημέρες, εβδομάδες, η κυρία Μυραράκη, θα μας το πεις, να κάνουν εισαγωγή Άρια. Λοιπόν, μετά από μία παράβαση που έκανε η κυρία Μυραράκη πριν από μερικές εβδομάδες, παραβιάζοντας ένα κόκκινο σηματοδότη, έγινε μία μήνυ καταδίωξη, την πιάσανε. Κάνουν έλεγχο. Έχει συμβεί σε όλους μας. Τις ζήτησαν το δίπλωμα. Είναι πολύ φυσιολογικό να μην έχουν όλοι το δίπλωμα πάνω τους. Εγώ το έχω βέβαια ηλεκτρονικά και τελειώνει η φασαρία. Τους το δείχνω. Γιατί πραγματικά το πρωτότυπο δεν ξέρω που το έχω. Σπίτι μου, κάπου. Τους λέει λοιπόν θα το φέρω την επόμενη μέρα στην τροχέα. Δεν το έφερε ποτέ. Ούτε την επόμενη, ούτε μεθεπόμενη. Και το ρεπορτάζ της Άριας λοιπόν λέει ότι μάλλον δεν έχει δίπλωμα καθόλου, κυρία Μυραράκη, και κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα επί μήνες. Ισχύει αυτό, Άρια? Τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ? Πριν από 13 μέρες και συγκεκριμένα στις 12:30 της 21ης Ιουνίου, αξιωματική της τροχιάς, περιπολικό της τροχιάς, έπιασε την κυρία Δέσποινα Μυραράκη να κινείται επί της Πανεπιστημίου και να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Λένε οι πληροφορίες ότι έκαναν σήμα να σταματήσει, δεν σταμάτησε και κατάφεραν να την μπλοκάρουν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ρήγα Φεραίου. Τη ζήτησαν, τη είπαν ότι υπάρχει μια παράβαση. Πρέπει να σου πω ότι υπάγεται στις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Τη ζήτησαν το δίπλωμα και την άδεια. Παρέδωσε την άδεια του οχήματος, πλην όμως τους είπε ότι δεν είχα μαζί μου το δίπλωμα. Κάτι που έπρεπε να κάνει την επόμενη μέρα, να πάει στην τροχέα, στην υποδιεύθυνση τροχέας Αθηνών και να παραδώσει το δίπλωμα. Από τη στιγμή που είχε διαπιστωθεί η παράβαση, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από ένα τσουχτερό πρόστιμο των 700 ευρώ. 700. Τον και 700... δεν υπάρχει τώρα και το 50% που πληρώνει σαν ένα εντός 10 ευρώ. Όχι. Τον 700 ευρώ. Ωραία, δεν ευρώ. Το πήγε το δίπλωμα τώρα η κυρία Μυραράκη. Το δίπλωμα δεν το παρέδωσε ποτέ και από τη στιγμή που έχει κοπεί, έχει διαπιστωθεί η παράβαση, η κυρία Μυραράκη είναι σαν να μην έχει ουσιαστικά δίπλωμα. Είναι αφαιρεθέν το δίπλωμα για 60 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος. Ναι, άρα λοιπόν το ότι προχθές μας είπε ότι πάτησε κατά λάθος το πόδι κτλ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο παράνομα. Παράνομα. Άρα κακώς οδηγεί. Αυτό το όχημα να κινητοποιημένο. Άρα λιποθυμάς, είναι το λάθος σου. Δέσποινα, αν ισχύει αυτό, το λάθος σου είναι ότι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Είναι παράνομο. Και μάλιστα μας λένε οι ίδιες πηγές από την τροχέα ότι θα τις κοινοποιήσουν στο οικείο αστυνομικό τμήμα, στην περιοχή που διαμένει. Έγγραφο στο οποίο θα τη ζητούν να παραδώσει το δίπλωμά της. Για 13 μέρες πρέπει ωραία. Να πούμε πάντως ότι την το έχουμε πάρει από το πρωί για να απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει η γυναίκα για να μάθουμε ποια είναι και δική της θέση. Πάμε. Λοιπόν.